Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι 5η, 14 Μαρτίου 2020 και πίνουμε μαζί καφέ. Έχουμε επιστρέψει στη ρουτίνα των vlogs μας. Ένα vlog στις 11, ένα vlog στις 8 το βράδυ. Κάνατε καφέ, πατήστε πώς, κάντε καφέ και λάτε. Έχουμε θεωρητικό θέμα πάλι. Αυτές τις μέρες, που ήμασταν έτσι σε αναδιοργάνωση λόγω καραντίνας και διαφόρων λοιπόν συνθήκων. Έχω μαζέψει διάφορα σχόλια που κάνατε κάτω από lives και κάτω από vlogs για να φτιάξω θεωρητικά vlogs. Μια φίλη έγραψε, εάν θέλεις και κρίνεις χρήσιμο, φτιάξε ένα vlog για τις μανάδες που λένε στις κόρες τους μόλις φτάσουν τα 30, ότι πρέπει να βρουν ένα καλό παιδί και με καλή οικονομική άνεση να καλοπαντρευτούν γιατί όσε δεν το κάνουν σε 30 χρόνια από τώρα, δηλαδή όταν γίνουν 50 χρονών, θα βαράνε το κεφάλι του. Και επίση σε όλους εκείνου που αναφέρονται ότι όποιο δεν αφήσει εντό εισαγωγικών παρακαταθήκη, δηλαδή να κάνει παιδιά, είναι άχρηστο στην κοινωνία. Γιατί όσο και να σου φαίνεται αστείο, εγώ το ακούω συχνά από το στενό οικογενειακό περιβάλλον και τσακώνομαι συνέχεια μαζί τους γιατί με κνευρίζουν. Με κνευρίζουν γιατί όντω το θεωρώ και εγώ πρόβλημα και πιέζουμε ή με κνευρίζει επειδή με πιέζουν αυτοί. Πάρα πολύ ωραίο ερώτημα, εύστοχο ερώτημα. Ωραία πάσα για ένα θεωρητικό vlog να πασάρω και εγώ κάμποσα στις μανάδες αυτές, οι οποίες λειτουργούν τρόποντινά σαν τις αλεπούδες με την κομμένη ουρά που περιμένουν πώς και πώς να κόψουν και οι άλλες αρεπούδες την ουρά τους για να μην νιώθουν μόνες. Είναι σκληρά αυτά τα λόγια που λέω, τα λέω όμω. και τα εννοώ. Και θα σας πω γιατί. Είμαστε οι άνθρωποι φτιαγμένοι με τέτοιο τρόπο, ούτω ώστε να έχουμε μέσα μας κινητήριες δυνάμεις για να αναπαράγουμε το είδος. Δεν χρειάζεται αγαπητές μητέρες, αγαπητές μανάδες, αγαπητές μανούλες, δεν χρειάζεται να πρίζετε τα αυτιά των κορών σας, των ιών σας. Συνήθως τις κόρες το κάνουν αυτό ούτω ώστε να τεκνογονήσουν ή να φτιάξουν οικογένεια. Εάν το έχουν μέσα τους την επιθυμία να το κάνουν, θα το κάνουν από μόνες τους και θα βρουν τρόπο να το κάνουν. Δεν χρειάζεται να επεμβαίνουμε στη φυσιολογική ροή της ζωής των παιδιών μας. Εμείς οι μανάδες έχουμε γεννηθεί σε άλλη εποχή από τις κόρες μα Εμείς οι μανάδες είχαμε άλλα βιώματα από τις κόρες μας. Είχαμε άλλες ευκαιρίες και άλλες απαγορεύσεις. Αγαπητές μητέρες, ο καιρός είχε αλλάξει, η κοινωνία είχε αλλάξει, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν ήταν όπως τότε που εμείς ή εσείς ήσασταν νεαρές ή ήμασταν νεαρές και ζούσαμε περισσότερες περισσότεροι σε κλειστέ κοινωνίες που μας πάντρευαν οι γονείς μας ή σας πάντρευαν οι γονεί με κάποιον από τη γειτονιά σας ή από το χωριό σα ή από το ευρύτερο φιλικό περιβάλλον, τον οποίο τον γνωρίζετε και αυτόν και την οικογένειά του και το ποιόν του κουτουλουπού, κουτουλουπού, κουτουλουπού. Και πάλι τρώγατε και τα μούτρα σα. Και πάλι έχετε κάνει γάμου παροδία και πάλι έχουν ταλαιπωρηθεί πολλά από τα παιδιά μέσα σε γάμου ψεύτικου, σε γάμου βιτρίνα, σε γάμου νεκρού. Ο γάμο δεν είναι αυτό σκοπό. Το να παντρευτεί μια γυναίκα δεν την κάνει άξια. Το να παντρευτεί ένα άνδρα δεν τον κάνει άξιο. Το να κάνει παιδιά μια γυναίκα δεν την κάνει αξιόλογη. Το να κάνει παιδιά ένας άνδρας δεν τον κάνει αξιόλογο. Αυτό που μας κάνει αξιόλογους όλους τους ανθρώπους είναι να ζούμε τη ζωή μας με σεβασμό πρώτα απ' όλα στη δική μας την αθάνατη ψυχή, στο δικό μας τον εαυτό που είναι για τον καθένα μας ο εαυτό του ό,τι πιο πολύτιμο το έχει εμπιστευτεί ο Θεός η φύση μην μεγαλώνετε τις κόρες σας με την οτροπία ότι δεν δικαιούνται να επιλέξουν για τη ζωή τους εάν και πότε θελήσουν να κάνουν οικογένεια ή να κάνουν γάμο ή να μην κάνουν γάμο ή να κάνουν παιδιά ή να μην κάνουν παιδιά. Βγάλτε αυτό το ηλικιώδες στερεότυπο από το μυαλό σας ότι ο γάμος φέρνει την ευτυχία και τα παιδιά φέρνουν την αξία. Δεν είμαι εναντίον του γάμου και ούτε πρόκειται να γίνω. Δεν είμαι όμω και εναντίον του διαζυγίου, και ούτε πρόκειται να γίνω. Και ούτε είμαι εναντίον τη επιλογή να μην παντρευτεί ένα άνθρωπο και τη επιλογή να μην κάνει παιδιά ένα άνθρωπο, όπω ούτε είμαι εναντίον τη επιλογή να παντρευτεί ένα άνθρωπο και τη επιλογή να κάνει παιδιά ένα άνθρωπο. Ω ψυχολόγο, γνωρίζω πάρα πολύ καλά και το έχω δει πάρα πολλέ φορέ, ότι αν έχει μέσα του κλείσει, κλείσει με γιώτα, και κλείσει που σημαίνει κάλεσμα με ήττα, ένα άνθρωπο για γονεϊκότητα, για συντροφικότητα, θα κάνει από μόνος του ότι περνάει από το χέρι του για να τα επιτύχει. Δεν χρειάζεται τη μάνα του, τη μάνα της, το γείτονα, τον ένα, τον άλλο, να τον πιέζει, να τον καταπιέζει, να τον αχώνει, να τον εκβιάζει, ώστε να προχωρήσει στη δημιουργία ενός γάμου, στη δημιουργία μιας οικογένειας, με μοναδικό κριτήριο ότι σε 30 χρονών, και αν δεν με τώρα, θα χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο στα 50 Άρα τι λέτε στις κόρες σας αγαπητές μανούλες, θα χτυπάς το... το κεφάλι σου στον τοίχο από τώρα και να μην περιμένεις τα 50 να το χτυπήσεις. Πεςτε μου εσείς μανούλες οι οποίες λέτε στις κόρες σας να παντρευτούν, είστε ευτυχισμένες στους γάμους σας, είστε κομπλέ, εάν είσαστε κομπλέ στους γάμους σας και στις οικογένειές σας, γιατί έχετε ανάγκη να ασχοληθείτε με το τι κάνει η κόρη σας, ή με το τι κάνει η γειτόνισσά σα, ή με το κάνει η ανιψιά σα, ή με το κάνει οποιαδήποτε άλλη η νεαρή γυναίκα βρίσκεται στο οικογενειακό σα περιβάλλον με τη ζωή τη. Δεν είστε ευχαριστημένοι με τη δική σα ζωή. Θα σα πω το πολυλεγμένο Get a life. Βρείτε μια δική σα ζωή. Όταν ο άνθρωπο είναι ευτυχισμένο με τη δική του ζωή, δεν έχει ανάγκη να ορίσει τη ζωή των άλλων. Δεν έχει συνταγέ για τη ζωή των άλλων. Οι πραγματικά ευτυχισμένοι άνθρωποι γνωρίζουμε πω δεν υπάρχει συνταγή για την ευτυχία. Υπάρχει δρόμο για την ευτυχία. Που είναι ο δρόμο τη αλήθεια, ο δρόμο τη ελευθερία, ο δρόμο τη ελεύθερη βούληση. Το να αφήσει το παιδί σου και να αφήσει τον εαυτό σου να ανακαλύψει ποιο πραγματικά, ποια πραγματικά είναι. Σταματήστε να διαιωνίζετε στερεοτυπικέ απόψει οι οποίε έχουν ταλαιπωρήσει γενναίε γενναιών, οι οποίε έχουν καταντήσει τα σπίτια και τι οικογένειε αντί καταφύγιο και λιμάνι, φυλακέ για εκατομμύρια ανθρώπου σε όλη τη γη. Όχι μόνο στην Κύπρο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ζούμε στο 2020. Είμαστε σε μια εποχή που στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είχαν σταματήσει όλες αυτές οι αναχρονιστικές σκέψεις. Δυστυχώς όμως, επειδή κουβαλάμε μακρύ ιστορικό και σκλαβιάς και δουλείας και στενομυαλιάς και φθόνου θα έλεγα και πολλές φορές μπορεί ο γονιός να φθονεί το παιδί ή ο μεγαλύτερος να φθονεί τον νεότερο του στυλ Ό,τι δεν έζησα εγώ να μην το ζήσει ούτε εσύ. Εγώ στην ηλικία σου είχα παιδιά και ευθύνε και δεν ήμουν χαλαρή και άνετη και δεν ήμουν χαλαρό και άνετο και δεν πήγαινα ταξίδια και δεν ζούσα καλά για μένα. Άρα εσύ τώρα γιατί να σε χαλαρή και άνετη, γιατί στα 30 σου να μην έχει τρία παιδιά να τρέχεις έχει γιατί στα 30 σου να μην έχει να πληρώνει ένα δάνειο από πληρωμή σπιτιού, γιατί στα 30 σου να μην είσαι σε ένα γάμο καταπιεσμένο ή βασανισμένο ή βασανισμένη που ήμουνα εγώ και είμαι ακόμη, Όχι κι εσύ. Ε, όχι. Δεν θα κάνουμε τι μα λέτε, αλλά σταματήστε να μα το λέτε και να σταματήσουμε και μιλάω ω μητέρα. Γιατί εμένα τα παιδιά μου ακόμη έχουν μπει μόλι τη δεκαετία των 20. Ο γιο μου γίνεται 23 σε λίγο καιρό και η κόρη μου είναι 20. Εγώ ξέρετε τι λέω στα παιδιά μου. Μην παντρευτείτε νωρί. Δεν του λέω μην παντρευτείτε. Του λέω εάν θα παντρευτείτε, καλύτερα να μην παντρευτείτε νωρί. Καλύτερα να είναι σε μια ηλικία που να έχετε γνωρίσει καλά τον εαυτό σας, που να έχετε σιγουρευτεί ότι έχετε κλείσει και κλείσει, δηλαδή κλείσει με γιώτα, να κλείνετε προς το γάμο και κλείσει κάλεσμα από μέσα σε αυτή τη ψυχή σας για να κάνετε γάμο, μην παντρευτείτε αν δεν βρείτε έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι συμβατός με εσά και μην προχωρήσετε σε καμιά περίπτωση σε γάμο συμβιβασμού, γιατί δεν θέλω αυτά που έπαθα εγώ να τα πάθουν τα παιδιά μου και τους έχω πει υπάρχει και επιλογή να μην κάνετε παιδιά. Υπάρχει και επιλογή να κάνετε παιδιά, και υπάρχει και η επιλογή να μην κάνετε παιδιά. Και να κάνετε παιδιά θα σα αγαπώ, και να μην κάνετε παιδιά πάλι θα σα αγαπώ. Ή μάλλον, και να μην κάνετε παιδιά θα σα αγαπώ, και να κάνετε παιδιά πάλι θα σα αγαπώ. Με ποια έννοια. Δεν είμαι εναντίον των παιδιών. Αλλά γνωρίζω και αναγνωρίζω πόσο δύσκολο πράγμα είναι να είσαι συνειδητό γονιό. Δώστε σε αυτέ τι μανούλε να διαβάσουν το βιβλίο μου Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά. Είμαι σίγουρη θα ξεσκίσουν το τρίτο κεφάλαιο, έτσι τι κόλε. <laughs> <laughs> το βιβλίο μου Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά το τρίτο κεφάλαιο η αγάπη δεν είναι θυσία θα πάθουν τρέλα, θα πάθουν πελάρα που λέμε στα Κυπριακά γιατί θεωρούν ότι αυτές έχουν θυσιαστεί για μας και τώρα πρέπει εμείς να θυσιάσουμε την ευτυχία μας για αυτές όχι μανούλες, όχι μαμάδες γονιός γίνεσαι επειδή γουστάρει. γονιός γίνεσαι για να προσφέρεις όχι για να επιβάλλεις και να υποβάλλεις στο παιδί σου να κάνει πράγματα που δεν θέλει το ίδιο ή που δεν είναι ακόμη έτοιμο να κάνει και όχι να μεταφέρεις στο παιδί σου τη δική σου μιζέρια. Δεν μπορούμε να αφήσουμε μια γενναία κληρονομιά στα παιδιά μας, να είναι κληρονομιά αγάπης, ελευθερίας, δοτικότητας. Δοτικότητα και προς τον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν θέλετε τα παιδιά μας να επιτρέπουν στον εαυτό τους να ζήσουν. Εμάς δεν μας άφηναν να ζήσουμε ή δεν επιτρέπαμε εμείς τον εαυτό μας να ζήσουμε ακολουθώντας την κοινωνική αφήγηση. Γιατί να μην αφήνουμε τα παιδιά μας να ζήσουν. Σοβαρά τώρα. Και όσον αφορά το ότι αξιόλογο άνθρωπο είναι μόνο ο έχει κάνει παιδιά και ότι τα παιδιά είναι παρακαταθήκη, αυτά είναι, συγγνώμη που θα το πω, μπουρδολογίε. Είναι μπουρδε αυτά τα πράγματα. Η παρακαταθήκη ενό ανθρώπου δεν είναι τα παιδιά που έχει γεννήσει και έχει μεγαλώσει. Και όταν γεννήσει παιδιά, να λαμβάνει μια ευθύνη και τη φέρει ει πέρα και χρωστά μόνο σε εκείνα τα παιδιά. Και το κάνει επειδή εσύ επέλεξε να κάνει παιδιά. Παρακαταθήκη στον κόσμο, ξέρετε ποια είναι. Αξία ενό ανθρώπου, ξέρετε ποια είναι. Κάτα τη δική μου γνώμη, αλλά και, 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 κατά τη γνώμη πολλών κοινωνικών επιστήμων. Η παρακαταθήκη ενό ανθρώπου και αξία ενό ανθρώπου είναι να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα πάνω στη γη. Εάν πιέσετε το παιδί σας να παντρευτεί άκερα, να παντρευτεί βεβιασμένα και σπευσμένα γιατί έχει φτάσει στα 30 ή τα 35 και θα, 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 θα μην μείνει μόνος, να μείνει μόνη και, λεφ, και λοιπά, και κάνει ένα γάμο βιαστικό ή κλείσει τα μάτια σου στο οποιασδήποτε κόκκινες σημαίες υπάρχουν σε ένα πιθανό τέρι για να ευχαριστήσει εσένα τη μανούλα που θες να δεις την κόρη σου παντρεμένη για να νιώσεις ότι κάτι πέτυχες και εσύ παντρεύτηκε η κόρη σου σπουδαίο πίτευγμα. Και ξαναλέω, δεν είμαι εναντίον του γάμου. Είμαι εναντίον του καταναγκαστικού γάμου. Είμαι του κοινωνικά επιβεβλημένου γάμου. Δεν είμαι εναντίον του γάμου που είναι η ελεύθερη ένωση δύο ανθρώπων που είναι πολύ φυσικό για αυτού να είναι μαζί. Οπότε δεν χρειάζεται να του πει κανεί να παντρευτούν. Πάντα και παντρεύονται από μόνοι του. Σοβαρά. ή μπορεί και να μην παντρευτούν. Μπορεί να ζήσουν μαζί και να κάνουν οικογένεια και δεν χρειάζεται. Δεν μπορεί να νιώθουν ότι δεν χρειάζονται την επικύρωση είτε τη θρησκευτική είτε την κοινωνική. Όπω και να έχει. Ο καθένα έχει το δικαίωμα να επιλέξει τι τον εκφράζει. Και εσύ, Άννα. Και εσύ, Μανούλα, είχε το δικαίωμα. Μπορεί να μην ήξερε ότι είχε το δικαίωμα να επιλέξει ότι σε εκφράζει και να επέλεξε πράγματα που δεν σε εκφράζουν. Αλλά σε παρακαλώ, σε βάσου το δικαίωμα τη κόρη σου, το δικαίωμα του γιού σου να επιλέξει πώ θα ζήσει τη δική του ζωή. Μιλάμε για τη ζωή του παιδιού σου, όχι για τη δική σου. Εσύ, κόρη μου, get a life. Εντάξει, Μανούλα, get a life. Και σα παρακαλώ πολύ να μείνει αυτό το βίντεο, να μπει και στα σο. Και αν σε οποιαδήποτε περίπτωση, το λέω για τα παιδιά μου, μελλοντικά καταντήσω σε αυτή την κατάντια και πώ τα παιδιά μου παντρέψουν για να μην μείνει μόνο, να μου το βάλω στα μούτρα μου και να μου το βάλω στη διαπασό να το ακούω, να φέρω τα μυαλά μου. Είναι κατάντια αυτό το πράγμα, μανούλε και μανάδε. Και όσον αφορά εσένα ένα κορίτσι. Μην κάνει πολύ παρέα με αυτόν τον περίγυρο. Κόψε τι πολλέ πολλέ κουβέντε. Ψάξε να βρει ποια είσαι, τι σ' αρέσει, τι γουστάρει εσύ να κάνει με τη ζωή σου. Και μην υποκύπτει στο να ικανοποιήσει την επιθυμία της μάνας σου, που στην ουσία η μάνα σου θέλει να δείξει στην κοινωνία ότι είναι καλή μάνα και ότι έχει σε καλή κόρη. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται. Μπορεί να τη δείξει αυτό το βίντεο να σου πει: Ω, βλέπει βλακίε η ψυχολόγο. Εγώ το καλό σου θέλω. Όχι. Το καλό τη κοινωνική σα εικόνα θέλει. Όχι την πραγματική σου ευτυχία. Γιατί αν θε την πραγματική ευτυχία του παιδιού σου, δεν του πει: 30 και πριν απαντρε Τίποτα δεν θα του πει. Να το παιδί σου και σου πει: Μα θέλω να παντρευτώ, τη πει: Κόρη μου, εάν έχεις έναν άνθρωπο στη ζωή σου που είναι κατάλληλο, που ταιριάζεται, που είσαστε συμβατοί και που τα βρίσκεται και που νιώθεις μαζί του πως είσαι ο εαυτός σου, προχώρα κορί μου. Αν δεν έχεις, δεν πειράζει. Καλύτερα να μην παντρευτείς παρά να είσαι κακά παντρεμένη. Δεν είναι κακό ο γάμο. Εμεί τον καταντούμε κακό το γάμο όταν καταπιέζουμε αυτού και αλλήλου να παντρευόμαστε επειδή πρέπει να είσαι παντρεμένο. Άγιο όλα. Ήταν ένα πρωινό vlog. Πέμπτης 14 Μαΐου 2020 Προσπάθησα να μην φωνάζω πολύ Αλλά παρακαλώ διαδώστε Διαδώστε Ιώτα, Αλφα, ε. Διαδώστε αυτό το βίντεο στις μανούλες Στις μαμάδες, στις γιαζούλες, στις γιαγιάδες Για να απελευθερώσουμε Τα παιδιά μας Από τις κοινωνικές προκαταλήψεις Που μας κλαβώνουν εμάς Καλή σας μέρα Σας αγαπώ φιλιά